του λαού αποκτήρωση των θεατρών της ποδοσφαίρας και καταστροφή των θεατρών σε παλιουαπάδους και αγέρες παχαράκια. Ο περιφερειάρχης του μισού πληθυσμού της Ελλάδας έχει χρήματα ακόμη και για την προσφορά και για την ποδοσφαίρα και για τον μαθαϊκό τέλο. Για το τάμα του έθνους, όχι μόνο για την καλεκάρα που προθυμοποιήθηκε να δώσει, αλλά ούτε καν να παρακολουθήσει το υποσχεθέν κομμάτι του Αττικού Άξους για το συγκεκριμένο τεχνικό σκοπό. Μάλιστα και αυτός μαζί με τον κύριο Καμίνη όκτοτε για να οικοδομηθούν μεταλλικά δεμένη βιομηχανίες καμικάζι για τους επιδρομείς αλλοφύλων σε όλα τα διαμερίσματα των Αθηνών. Όμως, έχουμε λοιπόν πολλά θέματα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καθιερώσουμε τις ομιλίες στο άπλωμα του πρώτου χρόνου στο Λιζάριο Άσος. Σαν πρώτο θέμα μπορούμε να αρχίσουμε να χωρίσουμε την αληθινή ιστορία μας και να μην επιτρέπουμε σε ξενοκίνητους ιδιοτελείς δωρεοφθορείς να μας διασκαρδώνουν την ιστορία μας, την γλώσσα μας και την πίστη μας. Η επικοινωνία είναι αναγκαιοτάτη και επιχειρούμε να κάνουμε εκδρομές μικρές, διότι έχουμε ανάγκη από τη σύμπαρξη, την συνεννόηση και την επικοινωνία, επειδή έχουμε μπροστά μας κοινούς στόχους. Το διευκρινίζουμε αυτό. Η καιρή είναι δύσκολη. Οι ανάγκες είναι υπαρκτές και τεράστιες και καθημερινώς θα πολλαπλασιάζονται. Προτείνουμε τα εισιτήρια των παιδιών να τα πληρώνουμε εμείς σε αυτές τις εκδρομές. Μέχρι τώρα έκαναμε μόνο μια εκδρομή των χρόνων στα έργα της μνήμης Αγίου Νέος και Μάρτυρος Πάγου του Εξαρρωμανίας της Ναυμανία του Κρατήρου. Μέσα από την επικοινωνία αυτή θα καθιερώσουμε συναντήσεις για το θάμα του έθνους και να φέρουμε κοντά μας πράγματος. Το περιοδικό μας σκοτεινή γραμμή το εκδίδουμε και αποστέλλουμε σε 45.000 αντίτυπα ανακοινηθείτε δωρεάν και έχει προκαλέσει τον θαυμασμό και των Έλληνων όχι μόνο των ελληνοφώνων πατριαρχών αλλά και αυτών των μακαριστών Μόσχας και ο Αλεξίου, Βελιγραδίου και ο Πάπου και χιλιάδων άλλων προσωπικότητων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Όπου πηγαίνουμε, θα διαδίδουμε και το περιοδικό μας. Θα διαβρινόμεθα, θα διαβρύνουμε τον κόσμο μας και θα γίνουμε μια μεγάλη, όχι δεξαμενή, αλλά μια μεγάλη ροή ανθρώπων. Θα συναντηθούμε, δηλαδή, σαν ένα ποτάμι που τρέχει να φέρει σε πέραση πράγματα. Επί ευκαιρία επικοινωνούμε, ανακοινώνουμε ότι ζητούμε άτομα θα μπορούσαν να είναι και μοναχέ ή μοναχές για να επανδρώσουν την υποαναστήλωση αλέφα των ιεράνων ή θαμενωμένης Αρωανίας Καλαβρίδου υπό του Ιδρύματός μας και τα οποία θα μπορούσαν να μεριμνούν για τα έργα του Αγίου Παύλου. Χιλιάδες άλλα καυτά και διαιωνίζοντα προβλήματα θα έπρεπε επίσης να σας απασχολούν, όπως παραδοσιάζει η ανάγκη δημιουργίας Ελληνικής Επιτροπής εναντίον της υποϋπάνσεως, όμως δεν επιθυμώ να κάνω περαιτέρω κατάχρηση του προτιμωτάτου χρόνου σας και γι' αυτό με ένα συντέλεσμα θα κλείσω την ομιλία. Όμως, για να δίνεστε να αποθανθείτε, τι μέλη γενέστε με το κύριο θέμα μας, το τάμα του έθνους, ευχαρίστως να σας αναγνώσει η Γενική Γραμματεύς του από 34/2013 ανακεφαλαιτικών εγγραφών μας προς την Αγία και Ιερά Σύνοδο, το οποίο επικαλείται μέρη εις την από 27/5/2013 εγγραφών του Μαρτυρότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τον Σεβασμένο των Κηφίων κύριο Σεραφείμ,
Πριν όμως, η ισοδεμία από τις 26 παραγράφους με λόγο εγγράφημας καταδέχει την απαντήση. Αποφεύγουμε να σας αναγνώσουμε εκατοντάδες άλλες επιστολές μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, διαφόρους υπουργούς και διαφόρους βουλευτάς και πληθώρα άλλων ηθινών της πολιτικής, πνευματικής και θρησκευτικής ηγεσίας, καθώς και σε διαφόρους φίλους οι οποίοι διαδίδονται ότι έχουν άριστες προσβάσεις προς τον Πρωθυπουργό και άλλους υψηλάριστον μέλους, ποιον όμως μας συμπεριφέρονται σαδιστικώς, τονίζοντάς μας ότι δήθεν δεν είναι κατάλληλος εποχή για το τάμα πέφτους και λοιπές σατανικές προφάσεις αναμαρτίες. Όμως τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία δεν χρειάζονται ούτε τάματα του έργους, ούτε απολύτως τίποτα άλλο. Μία φωνή θα ακουστεί, δεύτε πρόσμε ή πορεύεστε απ' εμού. Ας πάψουν διάφοροι φίλοι να παίζουν με τα νεύρα μας και με το πόνο μας. Εμείς αγωνιζόμαστε με τη βοήθεια του Θεού να υπομείνουμε με την τελευταία ρανίδος του αιματός μας και της αναπνοής μας. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Πατριάρχη της Μόσχας, Κύριον, 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 επειδή η κληρική εδώ μας παρέπεπα στο Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εξωτερικών στους κληρικούς, που αφήσαμε διαματάκι μας με δωράκια και το έγγραφό μας, που το προσήλανε και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν θέλετε να σα διαβάσει η Γενική Γραμματεύση και ένα από τα έγγραφά μας προς το Πατριάρχη της Μόσχας, ευχαρίστω. Τέλος, θα σας διαβαστεί και το τελευταίο έγγραφό μας προς τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά και μετά από αυτό ας εφαρμόσουμε το τι απορρέπει βούλεται με σοβαρές προτάσεις και όχι φιλαφρήματα ή αηδίες ότι έχω εγώ τα στοιχεία Α, Β, Γ. Τώρα αυτά είναι λόγια της καραβάνας. Συγκεκριμένα στοιχεία κανένας δεν παρουσιάζει. Μόνο λόγια θέλουν να δει τι να κάνουν αυτό. Έχουμε γράψει όλα τα έσοδα του τάματος θέσεως να αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. Η Γενική Συνέλευση πρέπει να αποφασίσει πώς θα γίνεται αυτό, ονομαστικώς ή με τον αριθμό μετρό του μέρους και αποδείξεως ή ανωνύμως. Μέχρι ούτε δεν πράξαμε αυτό, διότι θέλαμε πρώτα τη συγκατάθεσή σας και μετά να γίνεται η ανάρτηση δια απόλυτων διαφάνειων. Πάση θυσία πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για να μην έρχονται ανέσχυτοι εκδότες και άλλοι νομιζόμενοι και μας μέμπονται ότι η υπογενειοκρατία κάνει κατάσπισης. Η μόνη κατάσπιση που κάνω εγώ και η γυναίκα μου είναι ότι αναλυσκόμεθα υπέρ του δέοντος από τις πρώτες πέμπτης πρωινής μέχρι και μετά τις πρώτες μεταμεσογειακές ώρες και 465 ημέρες του έτους, παραβλέποντας το προκεφορημένο της ηλικίας και την υγεία επιστολή υγεία μας και δεν επιτρέπεται να δίνουμε αφορμή σε αυτά τα δέρματα εξιδίων να κλείνουν τα λόγια. Συμπέρασμα. Με απλά λόγια, όσο το τάμα πλέφτος, καθώς και οτιδήποτε άλλο κάνουμε, ανήκει στους πανέλληνες και φιλέλληνες. Δεν ανήκει σε μερικούς. Ο μισθός αυτού που έλεγε επίσης ανήκει σε όλους. Προφανώς λοιπόν και λόγω του έργου και λόγω του χαρακτήρας μας όσοι έρθουν προς εδώ για αυτούς τους στόχους και τους σκοπούς μπορούν να είναι από οποιαδήποτε κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Εμείς όμως και εσείς που θα έρθετε αύριο δίπλα μας δεν κάνει να εκδηλωνόμεθα υπέρ
γιατί δεν είναι ο ρόλος μας να διαιρούμε, αλλά να ενώνουμε. Περισσότερα μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν. Και αν διεσώθει η Ελλάδα, ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία στα πέρατα των νιών διεσώθησαν όλα αυτά από εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας ενώνουν, όχι από εκείνα που μας χωρίζουν. Τόσα χρόνια στην πατρίδα μας είχαμε πολιτισμό, αλλά κάναμε πρόσθεση και αφαίρεση. Επαληθεύοντας το μύθο του Σισύφου, στο εξής πιστεύουμε ότι χρειαζόμεθα πολλαπλασιασμό. Σας ευχαριστώ πολύ.